Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Δημοτήχου 7 το απόγευμα και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους του Δημοτήχου και είπαμε ότι θα μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό με τον κύριο Γκατζίδη ως μέλος του ΠΑΜΕ Βορείου Εύρου, έτσι κύριε Γκατζίδη. Έτσι. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, επειδή προηγήθηκε βέβαια και η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην περιοχή και στις σκέψεις που έγιναν τόσο στο νοσοκομείο του Δημοτήχου όσο και της Αλεξανδρούπολης, μήπως κάποια από αυτά εδώ πέρα τα αιτήματα, τη διεκδίκηση τέλος πάντων που καλούνται να έχουν οι πολίτες, έτσι δόθηκαν κάποιες λύσεις? Καμία λύση δεν δόθηκε, υποσχέσεις δόθηκαν, ναι, για άλλη μια φορά. Εμείς ήμασταν εκεί για να κάνουμε μια αγωνιστική, να προϋπαντήσουμε αγωνιστικά τον Υπουργό και να το θυμίσουμε, όχι άλλη κοροϊδία. Έχουμε βαρεθεί να μας κοροϊδεύουν με το νοσοκομείο. Τώρα θα γίνει η αυτονόμηση, ύστερα θα γίνουν οι προσλήψεις, μετά θα έρθουν τα υλικά. Λοιπόν, η κατάσταση με την υγεία, τις δομές, τις δημόσιες δομές υγείας στο Βόρειο Εύρο και σε όλη την Ελλάδα, αλλά μας, η περιοχή μας ενδιαφέρει, δεν πάει καθόλου καλά. Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα-πρώτα, έχει αποδιοργανωθεί τελείως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αγροτικά ιατρία, κέντρα υγείας. Αυτά είναι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για να μην γίνεται συνωστισμός στο νοσοκομείο. Σήμερα από στην περιφέρεια του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί για το παραμικρό. Ο άλλος τρέχει και συνωστίζεται στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Δηλαδή σφίκα το τσιμπάει από το κουφόβονο τον άνθρωπο, πού να πάει. Αγροτικός γιατρός δεν υπάρχει. Τρέχει στο νοσοκομείο. Οτιδήποτε να γίνει, όλοι για το παραμικρό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα αγροτικά ιατρία δηλαδή και τα κέντρα υγείας είναι ένα μεγάλο ανάγχωμα για να μην γίνεται αυτός ο φόρτος δουλειάς που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο. Αποδιοργανώθηκε λοιπόν η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και φορτώθηκαν όλα τα βάρη και το νοσοκομείο και οι γιατροί και το προσωπικό δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ένα είναι αυτό. Και πρέπει να παρθούν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αγροτικά ιατρία, κέντρα υγείας, νοσοκόμοι, νοσηλευτές, γιατροί, τεχνικό προσωπικό, αναλώσιμα υλικά. Δεύτερο, έχουμε το ίδιο το νοσοκομείο. Μεγάλα προβλήματα. Ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις νοσηλευτών, ελλείψεις γιατρών, ελλείψεις τεχνικού προσωπικού. Φύλακες δεν έχει. Mm-hmm. Να σταθούμε σε αυτό και μόνο. Ότι ένα ολόκληρο νοσοκομείο το βράδυ είναι αφύλακτο. Αν είναι δυνατόν, με τέτοια υλικά που έχει μέσα, με τους υπολογιστές που πάμε και τα βλέπουμε, είναι δυνατόν να μην υπάρχει στην πύλη ένας άνθρωπος? Παλιά υπήρχε. Βγήκαν στην σύνταξη και δεν συνταξιοδοτήθηκαν. Αλλά αφύλακτα είναι και τα κέντρα υγείας. Το νοσοκομείο λοιπόν έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και με την κατάργησή του, τη συγχώνευσή του με την Αλεξανδρούπολη, στην ουσία έγινε παράρτημα της Αλεξανδρούπολης, έχασε την αυτονομία του, τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμα παραπέρα. Για όλα αυτά λοιπόν, εμείς έρχονται, ξέρει ότι ο κόσμος βράζει, είναι αγανακτισμένος, ταλαιπωρείται καθημερινά και έρχονται και ξανάρχονται οι υπουργοί να μας κατευνάσουν, να μας ησυχάσουν με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, με ψεύτικες υποσχέσεις, μια κοροϊδία δηλαδή. Και ο υπουργός που ήρθε προχθές, τι ήρθε, ειλικρινά δεν κατάλαβα τι ήρθε. Τι να κάνει, τι, να μας δει. Είναι στα πλαίσια περιοδίας του σε όλη την Ελλάδα, στα νοσοκομεία, για να καταρτιστεί μετά ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. 10 χρόνια γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας ήταν. Τα ξέρει απ' έξω και ροκοτοτά και όλοι τα ξέρουν και 10 φορές επιτροπή κατέβηκε από εδώ, μια επιτροπή με τον Μητροπολίτη, ναι, ναι, Δημάρχο. Κατέβηκε και ξανακατέβηκε, ενημέρωση. Ήταν άλλη. Δεν γίνεται κάθε φορά που αλλάζει υπουργός. Τέλος πάντων, για μας δεν είχε καμιά ουσία επίσκεψη. Ήταν μια φιέστα. Ήρθε να εγκαινιάσει 2 αξονικούς εκεί στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι λειτουργούν εδώ και 2-3 μήνες. Αλλά τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να στήσουμε μια φιέστα για να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα της υγείας. Ενώ και ότι το παίζουμε διαφορετικά από τους άλλους, είμαστε αλλιώς. Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βρέθηκαν και τα χρήματα για τις εφημερίες. Θα σας πω, ενώ και η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει τον προϋπολογισμό της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό το ομολογεί και η ίδια. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει
22,8% μείον οι δαπάνες για την υγεία. 17% μείον οι δαπάνες για τον ΕΟΠΗ. 33% μείον οι δαπάνες για τις εφημερίες. Τώρα αυτά τα χρήματα είναι για το 14 και για το 13. Δεν είναι 12, 13, 14. Από το 12 τους ρωτάνε τους ανθρώπους. Για να έχουμε πλεόνασμα τότε. Και η σημερινή κυβέρνηση, θέλω να πω, εφαρμόζει την ίδια μνημονιακή πολιτική με την προηγούμενη. Με είναι κακιά λέξη το μνημόνιο. Εμείς έτσι τώρα δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε τα καινούργια Brussels. Athens Group, Brussels Group. Έτσι που τα μάθαμε να τα λέμε. Και τώρα να σας πω και εσάς τα μέσα, τα άκουγα το πρωί αυτό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα από ό,τι προσαρμοστήκατε και αμέσως μάθατε και τα Brussels Group και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν το ξαναλέτε Τρόικα, γιατί είναι οι τρεις δυνατού και τα λοιπά, και το γυρίσαμε τώρα στους θεσμούς και στο έτσι και στο, για να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, είναι στην ουσία είναι το ίδιο. Λοιπόν, με το νοσοκομείο. Δεν λέμε όμως ούτε και μετανάστες, λέμε πρόσφυγες, γιατί έτσι όμως έχουν προστάσει. Τώρα λόγω της Συρίας, τώρα έχει προσθεθεί αυτή τη λέξη. Τέλος πάντων, τώρα για το νοσοκομείο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Εμείς λέμε στους εργαζόμενους ότι τέρμα η πολιτική της ανάθεσης. Ναι. Θα μας αναθέσουμε στον κουρουπλή να μας λύσει τα προβλήματα. Αναθέσουμε στον τάδε βουλευτή να μας λύσει. Όχι, όχι. Ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να ξεσηκωθούμε στο Βόρειο Εύρο και στον Κεντρικό και να πετήσουμε αναβάθμιση των κέντρων υγείας, σουφλίου δικαίων και ορεστιάδας, αγροτική γιατροί στα χωριά μας, αναβάθμιση του νοσοκομείου, αυτονόμηση του νοσοκομείου. Ξεκινάμε λοιπόν αγώνα και καλούμε αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Το βάλαμε απόγευμα γιατί, για να μπορούν και οι εργαζόμενοι το πρωί στη δουλειά. Να είμαστε όλοι έξω μαζί με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό έξω από το, δημότιο, από το νοσοκομείο του Δημοτήχου, 7 η ώρα, εκεί στην πύλη του νοσοκομείου, και μετά να πορευτούμε στους δρόμους του Δημοτήχου, φωνάζοντας και διαδηλώνοντας και στέλνοντας το μήνυμα: φτάνει πια με την υγεία, δεν παίζουμε άλλο. Τώρα, αυτά τα προβλήματα θέλω να πω. Δεν είναι σημερινά. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξοδεύεται πολλά για την υγεία. Λιγότερα λεφτά για την υγεία. Αυτό λέει. Ενώ δεν ξοδεύουμε, γιατί ο μέσος όρος στην Ευρώπη η υγεία παίρνει 7%, εμείς δίνουμε εδώ 4,5%. Ψέματα είναι ότι δίνουμε πολλά για την υγεία. Σπατάλες γινόταν διάφορες από εδώ και από εκεί, αλλά συνολικά η δαπάνη και την υγεία. Και αυτό το 4,5 μας λένε να το λιγοστέψουμε ακόμα. Τι θέλει άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ένα, το πρώτο λέει λιγότερα λεφτά για την αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων. Δεύτερο, δώστε αυτό το φιλέτο στους ιδιώτες. Και βλέπετε πώς ανθίζουν τα διαγνωστικά κέντρα και τα έτσι και τα αλλιώς και τα λιώτικα, και τρέχει ο κόσμος και πληρώνει και ματώνει για να κατρεφτεί, ενώ εμείς φωνάζουμε σύγχρονο, δημόσιο, εθνικό σύστημα υγείας, δωρεάν για όλους. Που πρέπει να βρεθούν χρήματα και πάλι το θέμα... Τα χρήματα από αυτά που έχουμε θα αξιολογήσεις ποιο είναι το πρώτο και ποιο, πού θα βρεθούν χρήματα. Πού? Και εμείς ρωτάμε, προχθές η κυβέρνηση έδωσε 500 εκατομμύρια σε μια αμερικάνικη εταιρεία για να επιδιορθώσει κάποια ελικόπτερα, αεροπλάνα, κάτι τέτοιο. 500... Και εγώ δεν πρέπει να ρωτήσω και πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα και γιατί δεν τα δώσαν για την υγεία. Είναι θέμα δε και προτεραιοτήτων. Έχεις χρήματα, κάποια χρήματα, όσα χρήματα. Το πρώτο που θα ξεκινήσεις είναι για την υγεία. Το πρώτο. Το πρώτο. Και μετά θα πας και σε όλα τα άλλα. Πρώτα να έχουμε την υγεία μας. Και εμείς εδώ απάνω στο Βόρειο Εύρο έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να σας πω ένας, αν πάθει ένα καρδιακό ας πούμε, να τρέξει και σε μια ιδιωτική να δώσει κάποια χρήματα, να δανειστεί, να τα σωθεί. Εδώ πού θα πάω? Δεν έχω εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια. Εδώ είναι μόνο το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας. Και αν αυτά δεν είναι καλά στελεχωμένα, πάει, χάθηκα. Αν το ΕΚΑΒ δεν είναι καλά στελεχωμένο, έχουμε και στο ΕΚΑΒ πολλά προβλήματα. Για την υγεία λοιπόν λέμε φτάνει, ως εδώ βγαίνουμε στους δρόμους και απαιτούμε. Και αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή από το λαό. Να σταματήσει την κλάψα που πάμε και τι κάνουμε και τι φτιάχνουμε. Ωραία. Αυτή, ο καθένας αγωνίζεται. Είμαστε μια ταξική κοινωνία. Ο καθένας αγωνίζεται για τα προβλήματά του. Άλλοι κεφαλαιοκράτες θέλουν να μείνουμε στο ευρώ.
Άλλοι θέλουν να μας πάνε στη δραχμή, γιατί έτσι τους βολεύει, και ο λαός σε αυτό το παιχνίδι θα μπει και θα βάζει τα προβλήματα. Τα λέει δηλαδή, είμαι και εγώ εδώ και θέλω να έχω την υγεία μου. Το νοσοκομείο έχει πρόβλημα. Βγαίνω μπροστά και το διεκδικώ και το φωνάζω. Μπαίνουμε λοιπόν μπροστά και καλούμε. Αύριο, Τρίτη, 28 Απρίλη, ώρα 7, όλοι μπροστά στο νοσοκομείο, όλοι οι φορείς, ελεύθερα να μιλήσουν όλοι, να χαιρετήσουν όλοι, όποιος θέλει. Δεν λογοκρίνεται κανένας. Το αίτημά μας είναι ένα. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αύριο αυτό. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα, κύριε Γατζίδη, και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όσα προηγήθηκαν, γιατί κάποια πράγματα αλλάξανε στο μεταξύ. Τίποτα δεν άλλαξε. Απλά διαβαστήκαμε, αν και το ψηλιάστηκα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι έτοιμοι να στρίψουν. Αυτοί οι δήμαρχοι, οι Πρασινογάλαζοι και οι Ρόζ, δεν έμαθαν ποτέ να αγωνίζονται. Αυτό έδειξε η ιστορία. Με το που του είπε ο Τσίπρας μια κουβέντα, τάκα αμέσως τα μαζέψανε, πάρτε τα λεφτά κτλ. Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά είναι άκρως απαραίτητα για να λειτουργήσουμε. Από σήμερα ο Δήμος, δεν ξέρω αν πήγα τα καταθέσουν. 5 εκατομμύρια, είπε. Ο Δήμος Οριστιάδας, ό,τι έχει και δεν έχει, θα τα πάει να τα δώσει στην τράπεζα να τα παραδώσει. Και πώς θα κινηθεί. Και ιδιαίτερα για το δικό μας Δήμο, που βγαίνει από ένα χειμώνα γεμάτος πλημμύρες, πληγές, καταστροφές στις υποδομές του, που πρέπει να ξανακάνουμε το αγροτικό δίκτυο, που πρέπει να ξανακάνουμε τα αντλιοστάσια, τα χρήματα αυτά χρειαζόταν. Και έρχεται τώρα και σου τα παίρνει, γι' αυτό είπαμε εμείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι. Ποτέ δεν είπαμε ναι, πάρτε τα λεφτά, και στους προηγούμενους που είχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έπαιρνε τα χρήματα από τους ΟΤΑ. Αλλά τώρα να φτάσει να μαζεύει τα χρήματα από τα νοσοκομεία, από τα πανεπιστήμια, από τα ερευνητικά κέντρα, από τις σχολικές επιτροπές και από τους δήμους. Είναι δυνατόν να πούμε ναι σε αυτό το πράγμα. Και βγαίνει τώρα, βγαίνουν οι δήμαρχοι, χθες τους άκουγα, εντάξει μας έπεισε, τώρα θα τα δώσουμε. Άρα δεν είχαν κότσια να παλέψουν και να υπερασπίσουν αυτά τα λεφτά. Μας χρωστάει το κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοθετημένους πόρους από το 1992, από την εποχή του Μητσοτάκη και του Σιμίτη ακόμα, από τότε που ήταν ο Αβραμόπουλος δήμαρχος. Χρωστάνε. Σε 15 μέρες θα τα δώσουμε. Έχουμε έκτακτη ανάγκη. Αυτό ήταν το παραμύθι πάντα, ας πούμε. Και τώρα το story ποιο είναι? Το story τώρα είναι, εκεί στις Βρυξέλλες ψηλά ο Βαρουφάκης κάνει πόλεμο με νύχες και με αγκώνια και παλεύει, βοηθήστε, στείλτε τα να του δώσουμε κάποια χρήματα, χρειάζεται. Αυτό είναι το story. Για την αξιοπρέπειά μας, δεν θα στήσουν, πώς θα τα πάρουν τα λεφτά, θα έρθουν και θέλουν να πάρουν. Κάποιο story θα στήσουν, έστησαν αυτό το story, ότι γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι. Τα χρήματα αυτά είναι άκρως απαραίτητα στους Δήμους για να λειτουργήσουν. Από αύριο ο Δήμος δεν θα έχει ένα ευρώ να κάνει τίποτα. Μετά θα φωνάζουμε για το πράσινο, θα φωνάζουμε για τα σκουπίδια, θα φωνάζουμε για τους αγροτικούς δρόμους, θα φωνάζουμε για το επαρχιακό δίκτυο. Δηλαδή πώς... στην ουσία το ψήφισμα ανεκατοικημένο ήταν. Ναι. Έτσι εξελίχθηκε τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Να κάνουμε το μάγκα, να κάνουμε τον ΤΑΗ, να πουλήσουμε αγωνιστικότητα και την άλλη μέρα, την τρίτη μέρα, σύμφωνα με τα σγραφάς. Τελειώσαμε αυτό. Ναι, τελειώσαμε. Μας είπε ο Πρωθυπουργός και κάτι τρέχει στα γύρω. Τι τους είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Δεν θα πάρει τα ανταποδοτικά. Εντάξει. Το κάνουμε τώρα σαν το Χότζα. Πάρτε τους τα 10, μετά τους αφήνουμε πίσω τα 2. Οπότε, εντάξει, τα 8 πάρτα, ας πούμε. Όχι. Ναι. Πάντως προς το παρόν η διαμαρτυρία, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι για θέματα υγείας. Να μπει ένα στόπ στην υποβάθμιση της υγείας στο Βόρειο Εύρο. Το κάλεσμα Κάξε, είναι για αύριο. Εμείς είχαμε στο Δημότυχο, είχαμε μια χειρουργική καμάρι. Ναι. Καμάρι, πριν 3-4-5 χρόνια. Ναι. Ένας-ένας οι γιατροί φεύγουν, δεν αντικαθίσταται. Ήταν γιατροί έμπειροι. Είχαμε μια ασφάλεια. Πηγαίναμε όλοι με χαρά. Εγώ πέρυσι είχα μια περιπέτεια με την υγεία. Πού θα πάω? Κατευθείαν στο νοσοκομείο του Δημότυχου. Γιατί ήξερα ότι έχει χειρούργους πολύ καλούς. Φεύγουν αυτοί τώρα. Δεν έρχονται άλλοι. Και τι θα γίνει, ένα νοσοκομείο, άμα δεν έχει χειρουργική, άμα δεν έχει κλινικές, δεν γίνεται. Τι να παρέχει άλλο. Λένε μερικοί, πού το βλέπετε ότι θα κλείσει? Δεν θα κλείσει με την έννοια ότι θα μπει λουκέτο. Όχι. Θα είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας που θα πηγαίνουμε να γράφουμε φάρμακα και θα μας βάζουν και κανένα ακουστικό στην πλάτη να δουν αν έχω ακροαστικά και τέτοια. Και τελείωσε. Εμείς θέλουμε σύγχρονο νοσοκομείο.
να μην αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη και αλλού για να γιατρευτούμε. Εδώ κοντά έχουμε γονείς, έχουμε παιδιά, έχουμε έτσι. Πώς. Ξεσηκωμός λοιπόν, δεν ζητούμε τον ουρανό μετάστρα, μερικοί γιατροί να έρθουν, νοσηλεύτριες να έρθουν, τεχνικό προσωπικό για να μπορέσουμε ένας οδηγός στο ΕΚΑΠ, το ρημάδι εκείνο των δικαίων, να έχει κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο από το ΕΚΑΠ. Δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα για να μείνουμε εδώ στην ακριτική περιοχή. Να σημειώσουμε ακόμα ότι έχουμε και χιλιάδες στρατιώτες. Mm. Όλα είναι νέα παιδιά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Κουρούμπλης, αύριο γίνεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μέσα στο Μάιο είπε κάποια προβλήματα θα λυθούν, είπε για προσλήψεις. Μένει να δούμε τι θα γίνει βέβαια. Εντάξει, όπως σας λέω, ο Κουρούμπλης εφαρμόζει και δεν το ανεπτώ τον προϋπολογισμό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που προβλέπει μειώσεις στα κονδύλια για την υγεία, γιατί αυτή είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι έχει το θέμα, φίλες και φίλοι ακροατές, και το κάλεσμα για αύριο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημότυχο 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο.